Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο έκτοτε εύχος της συλλογής Marvel Κλασική Περίοδος, όπου έχουμε τα πρώτα κόμιξ των ηρώων, βασικά τα πρώτα για αρχή, μετά θα συνεχίσουμε όπου έχουν σωστή χρονολογική σειρά. Μία ακόμα από τις συλλογές όπου τρέχανε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό βγήκε την περασμένη Παρασκευή, αλλά εγώ έλειπα Θεσσαλονίκη, οπότε το βλέπουμε τώρα Δευτέρα λογικά. Με άλλες δύο συλλογές θα δούμε αυτήν. Αυτές που έχετε ζητήσει πιο πολύ. Η τιμή πλέον είναι βασικά εδώ δεν γράφει. Ναι, βασικά εδώ έχει πίσω, είναι 6,99. Στο επόμενο τεύχος του μεταξύ πάλι έχουμε Fantastic Four την επόμενη εβδομάδα. Εδώ έχουμε τον αγαπημένο μου ήρωα της Marvel, εννοείται μιλάμε για τον Iron Man. Και αυτά, μπορούμε να τα ανοίξουμε. Νομίζω κάθε Παρασκευή βγαίνει. Πλέον εδώ και καιρό έχει γίνει εβδομαδιαία συλλογή. Εγώ έλειπα γι' αυτό και μαζεύτηκαν οι συλλογές, οπότε θα τις δούμε σήμερα και αύριο για να συνεχίσουμε κανονικά από εβδομάδα. Σήμερα 3, αύριο θα σας δείξω πάλι 3. Για να προχωρήσει κανονικά το θέμα μετά από Τρίτη, έχουμε πάλι βγαίνει και τον Dodge. Είναι εβδομάδα που βγαίνει τον Dodge και ο Iron Man, ο κανονικός Iron Man. Εδώ έχουμε τα πρώτα comics του Iron Man, όπου αν θυμάμαι καλά τα έλεγε Tales of Suspense ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο, ναι, ο κλασικός Iron Man εδώ. Iron Man, πλούσιος, ιδιοφυής, Playboy, Iron Man, προσοχή και αυτά. Και το εξώφυλλο εδώ, ωραίο. Εντάξει, μας έχει και Plot Stan Lee, Creed Benz, Jack Kirby, Dick Ayers και αυτά. Μας έχει και τα ονόματα, πάρα πολύ ωραία, ναι. Και έτσι ακριβώς το έλεγε αυτό, Tales of Suspense. Και εδώ πρέπει να έχω κάτι σε pop. Τώρα δεν θυμάμαι πού όμως και δεν το έχω τόσο εύκαιρο. Πρέπει και εδώ να είχε κουτί από το Avengers Fest Appearance, αν θυμάμαι καλά. Όπου είναι από το ίδιο κουτί που είχαμε βγάλει από το άλλο την μπλούζα ή κάτι τέτοιο και σας είχα δείξει στο προηγούμενο του Hulk και ένα τέτοιο. Και εδώ έχουμε ποπά. Γι' αυτό εδώ σε pop. Πάρα πολύ ωραίο. He lives, he walks, he conquers. Και είναι τα πρώτα comics του Iron Man. Iron Man is born, έλα ρε φίλε. Θαυμάστε και αυτά. Εδώ έχουμε πώς έγινε τέλος πάντων η δουλειά. Πώς το πιάσανε και αυτά. Τέλα ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραία και τα σκίτσα και αυτά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή τη συλλογή απλά τη λατρεύω παιδάκια. Εντάξει δεν θα δούμε και όλο το κόμιξ και αυτά. Αλλά θα ρίξουμε μια ματιά. Εντάξει εδώ είναι τώρα το δεύτερο τεύχος. Ή απλά είμαστε ακόμα εξώφυλλο του Τζάκη τέλος άσπρος 40. Τι γίνεται ακριβώς εδώ, ρε. Είναι το μέσα στο Tales of Suspense δεν είχε δικιά του τέτοια. Απλά μέσα στο Tales of Suspense βάλανε εδώ μέσα τον Iron Man. Οκ, εδώ είναι το Tales of Suspense 39 και εδώ είναι το 40. Εδώ είναι εντάξει, πρακτικά το δεύτερο τεύχος του Iron Man. Ο Iron Man αντίον του Gargantus. Τι είναι αυτό ακριβώς, δεν ξέρω. Αλλά οκ, με την πρώτη στολή ακόμα που ήταν ασημένια, μετά την έκανε χρυσή. Και έτσι θέλω να δω αν σε αυτά τα πρώτα κόμιξ ακόμα την κάνει που αλλάζει. Οκ, όχι. Tales of Suspense 41. Εδώ συνεχίζει να ακολουθάει τον άρμα και έχουμε τον Dr. Strange. Εδώ εμφανίζεται και ο Dr. Strange. Δεν ξέρω αν εμφανίζεται πρώτη φορά δεν και καλά εδώ ο Dr. Strange. Αλλά δεν τον έχουμε. Εντάξει, το Stronghold of Dr. Strange και αυτά. Σενάριο Stanley και τέτοια. Ωραίος, αλλά ακόμα έχει αυτές τις στολές. Tales of Suspense 42 τον Ιούνιο, Tales of Suspense 1963 τον Ιούνιο 1963 λογικά, εντάξει, τι έχουμε μέρος δεύτερο, έρχονται οι υπερομάδες και αυτά, X-Men και τέτοια, Dazzling Don Heck, μάλιστα, κάποια αρθράκια και τέτοια, έτσι, ωραία. Συνεχίζουμε με την χρυσή στολή που αλλάζει από τα δεύτερα, το άρμα δεν είναι και τα πιο μεγάλα από ό,τι βλέπω εδώ, εντάξει, εδώ τι βλέπει. Πια βρίσκει την Κάλα, Queen of the Netherworld, ok, όσο να τάει την Κάλα. Ξόφυλλο Jack Kirby, Tales of Suspense, 1963. Δεν ξέρω πώς πήγαν εδώ τα πράγματα και μετά, αν πήγαν αυτά καλά μετά, παίκτησε ο Iron Man τα δικά του κόμιξ ή συνέχισε έτσι, έβαλε μετά, έφτιαξε και την άλλη στολή και αυτά, δεν ξέρω. Αν εδώ τον δούμε κάπου, όπα, α όχι, αυτό τέτοιο είναι, απλά ναι, δεν είναι κάτι έτσι, τέτοιο είναι αυτό. Λοιπόν, Tales of Suspense 44, συνεχίζει δυναμικά, 1963, Iron Man face to face with Cleopatra. Οκ, Iron Man with Cleopatra εδώ, τι φάση δεν ξέρω ακριβώς. I am Iron Man του Giorgio Lavagna. Είναι απίστευτο αυτός ο ξένος με την πανοπλία, πρέπει να είναι μάγος, μπορεί να κινείται στην έρημο με μικρούς τροχούς. Πήγαινε έτσι τώρα αλήθεια, τι λες ρε φίλε. Οκ. Αν είσαι πολυμήχανος, ναι, τι θα βρεις, ξέρω εγώ, πώς θα μετακινηθείς στην έρημο. Έχει ακόμα όμως αυτή την χρυσή στολή. Εδώ πρέπει να είναι περιπέτειές του, καθώς απέδρασε, δεν ξέρω, πρέπει να τα διαβάσω. Και τι πέρασε μετά. Jack Frost, Iron Man, the Icy Fingers of Jack Frost. Τι βρήκε το Jack Frost. Οκ, και λογικά τον πάγωσε εδώ.
45. Εδώ θα έχουμε αρκετά τεφχάκια, γιατί πρέπει να έχουμε πιο πολλά τεφχάκια σχέση με άλλες φορές. Γιατί είναι σχετικά μικρά του Iron Man. Μέχρι στιγμής τα πιο μεγάλα ήταν του Hulk. Το πιο μεγάλο νομίζω ήταν του Hulk μέχρι στιγμής. Όπου είχε. Ήταν και χοντρό έτσι και αυτά. Ναι. Και εδώ δεν φύγαμε ακόμα από αυτή τη χρυσή στολή. Έχουμε εδώ εντάξει 46 και από πού ξεκινήσαμε. 39. 39 με 46 πρέπει να έχουμε 7 τευχάκια εδώ αυτή τη φορά. Διόλου άσχημα. Εντάξει, ίσως επειδή είναι λίγο μικρούτσικα. Crimson Dynamo. Α, εδώ είναι με τον Crimson Dynamo. How can the Golden Super Hero ever defeat. Ναι. Και τα τεύχη του τότε, πώς ήταν τα εξώφυλλα και αυτά, παιδάκια. Καμία σχέση. Αυτή η οριτζινίλα, αυτή η καλτήλα, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι λες ρε φίλε. Και τα σκίτσα και αυτά, όπου ήταν σκίτσα στο χέρι. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ακόμα εδώ πόσα τέτοια άρμα τα έβγαλε έτσι. Λοιπόν, στο 7 έχουμε Fantastic Four 3, μετά έχουμε Thor 2, στο 9 πάλι έχουμε Fantastic Four, κάθε λίγο, ναι. Το επόμενο που θα περιμένω πώς και πώς θα είναι αυτό. Τους κλασικούς Avengers, τα πρώτα αυτά να δούμε, τα πρώτα Avengers. Αυτό έχω περιμένει. Εντάξει, μετά και Spider-Man. Είναι ότι Fantastic Four, βλέπετε, τεύχος παρατεύχος, σχεδόν έχουμε Fantastic Four. Οκ, λογικά πουλούσε και αρκετά το Fantastic Four και βγάζανε αρκετά. Οκ. Αυτά. Θα δούμε. Μένετε συντονισμένοι εννοείται. Παρασκευή βγαίνει κανονικά αυτό το τεφχάκι. Εγώ καμιά φορά τα βρίσκω Παρασκευή και αυτά. Είναι λίγο περίεργο η φάση όλη. Εντάξει, τα προηγούμενα είχαν αργήσει να βγουν το προηγούμενο τεύχος γιατί είχαν αργήσει να παραλάβουν και αυτοί. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε με τις μεταφορές και αυτά. Αλλά οκ, δεν τρέχει κάτι. Θα κυκλοφορήσει κανονικά. Να λείπει γκρίνια και αυτά. Εννοείται το έχουμε κανονικά. Αυτά λίγο πολύ παιδάκια τώρα. Εντάξει, βλέπετε και σε βίντεο γράψει κάτω σχόλια πώς σας φάνηκε εδώ η όλη φάση της συλλογής και αυτά. Μένετε συντονισμένοι και για τις άλλες συλλογές που έρχονται. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς.